Ισλαμιστής από την Αυστρία φέρεται να είναι ο νεαρός άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από το προξενείο του Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο γερμανικός ιστότοπος της Bild, ο 18χρονος δράστης με το όνομα Emra Ay ζούσε μόνιμα στην Αυστρία. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο άνδρας έχει καταγωγή και από τη Βοσνία. Τα κινητρά του μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Το γερμανικό μέσο Der Spiegel μεταδίδει ότι ο 18χρονος ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως Ισλαμιστής και το 2023 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Οι αυστριακές αρχές είχαν βρει ανάλογο υλικό στο κινητό του, αλλά τελικά δεν είχαν προχωρήσει σε δίωξη. Αυτοπτής μάρτυρας, ο οποίος μίλησε στην Bild, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά του δράστη. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιώαχιμ Χέρμαν, ανακοίνωσε ότι ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος έδρασε μόνος και χρησιμοποίησε μια σπαλιάς κατασκευή σε επαναληπτική καραμπίνα Mauser, ενώ έφερε και ξυφολόχη μπαγιονέτα.